των 12 ο λεγόμενος δίδυμος. Γιατί λέει είσαι εκ των 12? Δεν το ξέραμε? Το ξέραμε. Και γιατί μας το ξαναλέει? Για να καταλάβουμε ότι αυτός που έχει αμφιβολίες περί της Αναστάσεως είναι εκείνος που έχει ακούσει 3 ολόκληρα χρόνια την διδασκαλία του Κυρίου και του είχε πει ο Κύριος ότι θα αναστηθεί την τρίτη ημέρα. Είναι αυτός που έχει δει νεκραναστάσεις, θεραπείες χολών, καθαρισμούς τυφλών, εκβολές δαιμόνων και το σπουδαιότερο, και εκείνος έχει εκβάλει δαιμόνια στο όνομα του Χριστού. Έχει ακούσει τη διδασκαλία του Χριστού που αλλάζει τον άνθρωπο και έχει γευθεί και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που υπερισχύει ακόμη και του ιδίου του θανάτου. Έχει δει μπροστά του δαιμονισμένους να ελευθερώνονται από τα ποδόδεσμά τους. Έχει δει τα πάντα. Όμως αποδεικνύεται ότι όταν η ψυχολογία του ανθρώπου καταραίει, το χθες δεν είναι ποτέ αρκετό. Θωμάς λοιπόν είσαι εκ των 12, δηλαδή μαθητής πεπειραμένος όσον αφορά την δύναμη του Χριστού. Δεν ήτο μετ' αυτόν ότε ήλθε ο Ιησούς. Γιατί? Είναι ψυχοπλακωμένος. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως ήθελε. Είχε άλλες προσδοκίες οι οποίες ναυάγησαν. Είναι σε κατάθλιψη. Από πού προέρχεται η κατάθλιψη? Η κατάθλιψη προέρχεται από ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Η άρνηση του ανθρώπου να ενταχθεί στο σχέδιο του Θεού. Η τάση του ανθρώπου να περιπατεί κατά φαντασία. Σου λέει αυτό θα κάνω, με αυτό τον τρόπο θα είμαι ευτυχισμένος, προς αυτή την κατεύθυνση θα πάω, και όσο ο χρόνος περνάει και τίποτα δεν γίνεται, η ψυχή του ανθρώπου καταραίει. Οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες οδηγούν σε κατάθλιψη και σε ένα αβάσταχτο εσωτερικό κενό που οδηγεί τον άνθρωπο έξω από την κοινωνία του σώματος και τον οδηγεί να κλειστεί στον εαυτόν του, όπως ο Αχιτόφελ. Τον θυμάστε τον Αχιτόφελ? Είναι εκείνος ο σοφός σύμβουλος του Δαβίδ, του οποίου η γνώμη ενομίζεται ως γνώμη Θεού. Όταν όμως ο Αχιτόφελ εισηγήθηκε την πρότασή του και δεν εισηκούστη, κλείστηκε στον εαυτόν του και εσαμάρωσε την όνον αυτού, υπήγε εις τον οίκον του και εκρεμάστη. Που σημαίνει τι? Ότι αυτό το κλείσιμο στον εαυτό οδηγεί τον άνθρωπο σε φοβερά αδιέξοδα, ακόμη και στην αυτοκτονία. Τον οδηγεί μακριά από τη γνώση, την επίγνωση της Ανάστασης. Πόσο άνθρωπος θεραπεύεται όσον αφορά το νου και την καρδιά, την ψυχή? Μόνον με την Ανάσταση του Χριστού. Αν γευθεί τον Χριστό αναισθημένο, τότε αλλάζει η ζωή του. Γι' αυτό και ο Πέτρος τι λέει? Ώστις Ιησούς Χριστός κατά το πολύν έλεος αυτού ανεγέννησε ημάς εις ελπίδαν ζώσαν δια της Αναστάσεως αυτού. Όταν ο άνθρωπος δει τον Χριστό αναισθημένο στη ζωή του, τότε γεμίζει το κενό. Τότε φεύγουν οι φόβοι. Τότε έχει να κάνει με τον αναισθημένο Θεό. Τότε βλέπει τα πράγματα κάτω από άλλη σφαίρα. Τώρα μπορεί να δει πίσω από την κουρτίνα. Τι είναι αυτό που ταράζει τον άνθρωπο? Ο φόβος του θανάτου. Η ανάσταση του Χριστού ως βίωμα στην προσωπική μου ζωή, από τι με απελευθερώνει? Από το φόβο του θανάτου. Αν ο άνθρωπος ελευθερωθεί από το φόβο του θανάτου, συνειδητοποιήσει ότι έχει προοπτική όχι μόνο εδώ αλλά και μετά ταύτα, τότε από εκεί και πέρα τα πάντα είναι στο πιάτο, δοσμένα. Το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου είναι να μπορέσει να δει πίσω από την κουρτίνα. Το ενδεχόμενο του αύριο, του θανάτου, ηχεί μέσα στην ψυχή του σαν ένα είδος σάλτο μορτάλε.
δεν μπορεί να συνέλθει. Είναι ένα τεράστιο άλμα. Μόνο η δύναμη της Ανάστασης του Χριστού μπορεί να τον επαναφέρει. Ακριβώς επειδή ο Χριστός έχει σταυρωθεί και ο Θωμάς έχει μείνει στη Σταύρωση και αγνοεί την Ανάσταση, τον κάνει να κλειστεί στον εαυτό του.